Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλες και φίλοι, και μας λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για την επιστολή Ράικου, την επιστολή παραίτησης Ράικου, θα σας πω ότι η κυρία Ράικου στην επιστολή παραίτησης κάνει λόγο για πληρωμές πιθανώς και σε πολιτικούς και βεβαίως και σε γιατρούς. Μπροστά μου, δεν λέει. Λέει, πιθανώς και σε πολιτικούς. Αφού την έχω μπροστά. Και μιλάμε για ποσό, φίλες και φίλοι. Αφού την έχω μπροστά ποσό 28 εκατομμύρια. Θα σα διαβάζω ολόκληρη, επειδή με αφισβητήσατε. Τώρα μου έστειλε μήνυμα η κυρία Παπαδάκου. Αφού την έχω μπροστά. Να τη βγάλω στο τηλέφωνο. Να τη βγάλετε. Να τη βγάλω στο τηλέφωνο την κυρία Παπαδάκου. Επιλέξει. Μεγάλο αριθμό κρατικών αξιωματούχων. Παρένθεση. Κυρίως ιατρών δημοσίων νοσοκομείων, κλείνει η παρένθεση, δωροδοκούνται απευθείας από το γαμό της εταιρείας Νοβάτς Ελβετίας με εμβάλματα σημαντικών χρηματικών ποσών που κατήθεται τους προσωπικούς λογαριασμούς. Ναι. Κτλ. Τι ψήφιες πολιτικούς και τέτοιες κατσαρίες μου λέτε, μην λέει. Μα τώρα θέλετε να καταστρέψουμε την Ελλάδα, τις βλακίες που λέτε. Εγώ σας λέω, κύριε Γεωργιάδη, τι μου έστειλε η κυρία Παπαδάκου. Δεν έχουμε να το πιστέψω ότι έχει πει δύο πράγματα, κύριε Παπαδάκου. Είναι πολύ έγκυρη η Παπαδάκου. Ορίστε, πάρτε το κινητό μου, διάβαστε το μήνυμα. Θα κάνει ο κάθε τηλεθεατής. Σας λέω ψέματα, δηλαδή λέτε. Θα κάνει ο κάθε τηλεθεατής Google επιστολή. Ράικου παρέτηση. Κάτι δει μπροστά του. Θα πιστέψει σε μένα, την Παπαδάκου. Δεν θα διαβάσει με τα μάτια σου. Εγώ τις έχω ζητήσει, Γιάννη. Έχουμε τηλεφωνική. Θανάση, μισό λεπτό. Είναι η συνάδελφό μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Γιάννα Παπαδάκου, η οποία παρακολουθεί την εκπομπή. Κυρία Παπαδάκου, αγαπητή Γιάννα, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Τι? Θα με συγχωρήσετε, είμαι λίγο βραχνή. Παρακαλώ. Βραχνιασμένη, λόγω των ημερών και της δουλειάς. Λογικό, λοιπόν, λογικό. Λοιπόν, η κυρία Ράικου λέει τα εξής. Αρνείται να μετατραπεί σε ηφηγένεια στο βωμό των συμφερόντων των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και των μεγάλων συμφερόντων στον χώρο του φαρμάκου, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, εν ώψη των αποκαλύψεων που προφανώς διέρευσαν και οι οποίες με βεβαιότητα θα τους οδηγούσαν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και ίσως κάποιους από αυτούς στη φυλακή, δεν δίστασαν να σχεδιάσουν την ηθική της εξόντωση. Αποδίδει την παρέτησή της στην υπόθεση Νοβάρτης. Λοιπόν, αναφέρεται στα ευρήματα τώρα στη συνέχεια των ερευνών, να μην σας διαβάζω όλη τη. Ναι. Εντόπισε, λέει, άμεσο χρηματισμό μεγάλου αριθμού κρατικών αξιωματούχων, κυρίως γιατρών, δημοσίων νοσοκομείων. Κυρίως, λέει, κυρίως. Περιμένετε, έχει κι άλλο. Παρακαλώ, κυρίως. Που δωροδοκούνταν από λογαριασμό της Νοβάρτης από την Ελβετία με σημαντικά ποσά και διαπιστώθηκε ότι από τον ίδιο λογαριασμό χρηματικά ποσά εισέπραζαν και νομικά πρόσωπα που χρησιμεύαν ως οχήματα προκειμένου να δίνονται μίζες με τελικούς αποδέκτες άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Λοιπόν, η κυρία Ράικου στη συνέχεια εκτιμά ότι είναι πιθανή η ύπαρξη παρόμοιων εμβασμάτων και σε άλλους εμπλεκόμενους, ενδεχομένως και πολιτικούς, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό δεν είναι ενδεχομένως και πολιτικούς. Ενδεχομένως. Το λέει. Πιθανώς είπα, δεν είπα. Ενδεχομένως. Και σημειώνει πως ως τώρα έχουν εντοπιστεί μίζες 28 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χαρακτηρίζει την υπόθεση ως κορονίδα της διαφθοράς της χώρας μας. Ό,τι είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Που, τι δεν καταλαβαίνετε. Πρώτα απ' όλα, δείξτε τον κύριο Γεωργιάδη με την κυρία Παπαδάκου. Κυρία Ράικου, από ό,τι θυμάμαι, κυρία Παπαδάκου, παρετήθηκε μετά από ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του κυρίου Κώστα Βαξεβάντζα το κουμέντο. Αυτόν καταγγέλει ότι τη φάγανε με τα συμφέροντα της Νοβάρτης. Με συγχωρείτε. Μην καταγγέλει αυτά που θέλετε. Με συγχωρείτε. Καταγγέλει σε πολιτικούς. Ναι, με συγχωρείτε. Εσείς είπατε ότι δεν αναφέρει. Όχι, δεν αναφέρει. Λέει, έχω βρει κρατικού. Αυτό λέει ότι πιθανολογώ ότι είναι. Όχι, τι βρήκε. Γιατί εγώ τι είπα, πιθανό. Ο κύριος Λιάτσος είπε ότι είπατε στον Αλφα ότι βρήκαν 28 εκατομμύρια σε πολιτικούς. Όχι, δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Όχι, μόνο σε πολιτικούς. Άρα δεν έχουν βρει σε πολιτικούς 28 εκατομμύρια. Ξεκαθαρίσαμε. Ενδεχομένως και σε πολιτικούς. Ενδεχομένως σε πολιτικούς. Στον πλανήτη Γη ενδεχόμενα είναι όλα. Ξαναλέω, στα 28 εκατομμύρια που έχουν βρεθεί λοιπόν, λέει η κυρία Ράικου, ταυτοποίησε γιατρούς. Και τώρα λέει, και κρατικούς κυρίες, κύριε Γεωργιάδη, όταν τους βρει, φωνάξτε με.